Από τη χαρά στη λύπη και από τη λύπη στη χαρά, από τα σημαντικά στα λιγότερα και πάλι πίσω. Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασιλιάδη. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Σάββας Βασιλιάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας βλέπω εκεί συνέχεια με το κινητό. Είσαστε ακόμα σε. Φτιάχνετε το πρόγραμμα του γραμματέα. Συνέχεια. Εμπλουτίζεται. Εμπλουτίζεται. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κουτσούπας θα είναι εδώ αύριο, σωστά. Σωστά. Όχι τυχαία σε μια περίοδο που γίνονται μια σειρά κινητοποιήσεις με δίκαια αιτήματα κατά βάση και μιλάμε για τις κινητοποιήσεις τις μεγάλες των αγροτών, των φοιτητών συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην υγεία, για την υγεία στην περιοχή μας και την κατάσταση στα νοσοκομεία. Όχι τυχαία λοιπόν, επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την περιοδία με τον σύντροφο, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Διήμερη περιοδία. Με στόχο ακριβώς να συναντηθούμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα δεινά, τα χίλια μύρια δεινά που βιώνουν όλες οι λαϊκές οικογένειες, να το πούμε έτσι, και να συζητήσουμε μαζί τους, να αναδείξουμε τα προβλήματα, να αναδείξουμε τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ που είναι μέσα σε όλα. Άλλωστε θυμίζω εδώ, νομίζω κολλάει, η προεκλογική μας δέσμευση και με αυτό πορευτήκαμε στις εκλογές ήταν ότι την επόμενη μέρα των εκλογών η πραγματική αντιπολίτευση θα είναι στους δρόμους. Αχ, νόμιζα θα λέγατε αυτοί είσαστε. Ναι. Αυτοί είστε, ναι. Αυτοί είστε. Και αυτοί είμαστε εμείς που είχαμε πει ότι ό,τι δύναμη μας δώσει ο ελληνικός λαός θα την αξιοποιήσουμε ακριβώς για να κάνουμε αυτή την αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή. Από τους άλλους δηλαδή αντιπολίτευση δεν βλέπετε, η συνένεση είναι δεδομένη. Ναι. Δηλαδή όλοι μιλάνε για συνένεση. Και αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε ένα-ένα τους νόμους που ψηφίζονται στη Βουλή, γίνονται πάλι κοκορομαχίες στα δευτερεύοντα, αλλά στην ουσία συμφωνούν, ψηφίζουν, στηρίζουν. Θέλετε να πάρουμε τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά. Πείτε μου ένα κόμμα που λέει όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μόνο το ΚΚΕ. Όλοι οι άλλοι λένε ναι, μεν, και βάζουν και μερικές σάλτσες. Δηλαδή, στην ουσία το ψηφίζουν. Ακόμα ακούσαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι να συζητήσουμε. Νομίζω και ο κύριος Μαμουλάκης από εδώ ότι είναι υποσυζήτηση και η κατάργηση του άρθρου σε 16 του συντάγματος. Έτσι, δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, είναι κι άλλα. Και στους αγρότες κλπ. Όλοι δεσμεύονται από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα παίρνει από τους πολλούς και εξασφαλίζει τα κέρδη στους λίγους. Την ίδια ώρα βεβαίως, αυτοί τα βρίσκουν κάπως που λέτε όλοι μαζί. Το δημοκρατικό τόξο. Ναι. Έτσι. Στο κομμάτι της ισότητας, για παράδειγμα, με αφορμή βεβαίως τη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσείς λέτε όχι. Εσείς δεν θέλετε να είμαστε όλοι απέναντι στο νομοήσι. Βεβαίως και θέλουμε. Βεβαίως, να σχολιάσω πιο πριν. Τώρα προσέξτε μία αντίφαση. Λέμε, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τι είναι τελικά, προοδευτικός ή συντηρητικός? Πρέπει να αποφασίσουμε. Γιατί εδώ τώρα θα τον κάνουμε προοδευτικό. Δηλαδή η κυβέρνηση. Είναι προοδευτικό συντηρητικό. Προοδευτικό συντηρητικό. Καλή, θα το αξιοποιούμε αυτό. Καλή ατάκα. Δηλαδή, σε όλα τα υπόλοιπα έχει μια αντιλαϊκή ατζέντα με συνεχή προαπαιτούμενα βάρη στις πλάτες του λαού. Και τώρα, τώρα όλοι μαζί βγήκαν προοδευτικοί. Εντάξει, θα σας πει τώρα κανείς κακό είναι να που δείχνει προοδευτισμό. Όχι, όχι, αλλά δεν μπορεί να τον πιάνει ξαφνικά το άγχος πως θα εξασφαλιστούν τα ατομικά δικαιώματα, την ίδια στιγμή που τα τσακίζει με μια σειρά νόμους που παίρνει, ακόμα και για τα ίδια τα ομόφυλα ζευγάρια, έτσι, γιατί προφανώς δεν υπάρχει μέρημνα και βοήθεια να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν, δηλαδή τι, να έχουν το σεξουαλικό προσανατολισμό που θέλουν. Και σε αυτό το ΚΚΕ έχει κάνει και νομοθετικές παρεμβάσεις και μέσα στην κοινωνία είναι υπέρ ο κάθε άνθρωπος να εξασκεί το σεξουαλικό του προσανατολισμό όπως θέλει, να συμβιώνει, να εξασφαλίζονται όλες οι δυνατότητες συμβίωσης, να μην υπάρχει κανένα διαχωρισμό στο επάγγελμα, στην οικονομική τώρα ζωή, στα δικαιώματα. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία είναι παιδιά ζευγαριών ομόφυλων, τα οποία όμως δεν έχουν δικαιώματα απέναντι και στους δύο γονείς. Ακόμα και σε αυτό, θα δούμε και τι δεν έχω δει τώρα στη Βουλή, τι τροπολογίες γίνονται, ό,τι υπάρχει. Και δεν υπάρχει νομική κατοχύρωση, όντως πρέπει να παίρνουν τα μέτρα. Εμείς τι ζήτημα βάλαμε και ψηφίσαμε κατά. Λέμε, τα ομόφυλα ζευγάρια, ποιο είναι η διαφορά τους από τα ετερόφυλα?
ότι με φυσικό τρόπο δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Άρα έχεις ένα το κρατούμενο ότι αναγκαστικά γενικεύεται το εμπόριο στην τεκνοποίηση, στις παρένθετες μητέρες, στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που ήδη είναι μεγάλο. Στη ΣΥΠΑ κάνουν λόγο για μια αγορά 14 δις ήδη. Ναι. Και ήδη και τα ετερόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν να προχωρήσουν που έχουν ιατρικά προβλήματα. Έχουν όμως το δικαίωμα να έχουν το κάνουν. Δικαίωμα. Γιατί άρα, έχουν το δικαίωμα. Ναι, θα πάω και εκεί. Δεν θα το αποφύγω. Θα πάω και εκεί. Ένα θέμα είναι λοιπόν αυτό. Και άρα είναι σοβαρό ζήτημα. Και το άλλο ζήτημα που θέτουμε είναι ότι εμείς τοποθετούμαστε με άξονα, κυρίως με τα δικαιώματα που πρέπει να έχει το παιδί. Mm. Το παιδί που γεννιέται. Και λέμε ότι το παιδί που γεννιέται έχει δικαίωμα στην πατρότητα και τη μητρότητα, που δεν πρέπει να υπονομεύεται στη λογική ενός δικαιώματος που ο άλλος δεν μπορεί να το έχει με φυσικό τρόπο. Άρα, θέλω να πω, έρχεται σε σύγκρουση με αυτό. Εμείς αυτό θέτουμε σαν δεύτερο. Το πρώτο και κύριο που αντιδρούμε στο νομοσχέδιο είναι ότι ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς υπονομεύει το δικαίωμα και προωθείται η εμπορευματοποίηση, που είναι ένα χοντρό ζήτημα που σχετίζεται με διάφορα ζητήματα άλλα. Και το άλλο είναι ότι θέλουμε να εξασφαλίζεται ότι το παιδί δεν θα πηγαίνει από την πατρότητα μητρότητα, να πηγαίνει σε διπλή πατρότητα, διπλή μητρότητα, που σημαίνει ότι στην ευαίσθητη ηλικία που μεγαλώνει, έτσι, που γεννιέται κλπ. Και δεν υπάρχουν και ήδη μελέτες, θέλουν πολύ προσοχή αυτά τα πράγματα. Δεν θέτουμε ηθικό ζήτημα για τα ομόφυλα ζευγάρια, μην παρεξηγηθούμε, δηλαδή ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι θα δείξει φροντίδα, αγάπη και θα τη δείξει το ετερόφυλο. Καμία σχέση αυτά για μας. Εμείς θέτουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που το θέτουν και πολλοί από την επιστημονική κοινότητα κλπ. Έχετε το δικό σας σκεπτικό. Ναι, το οποίο δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση ούτε με την Εκκλησία. Μακριά εσείς από εμάς αυτά. Είστε... Εμείς είμαστε και το μόνο κόμμα που έχουμε βάλαμε και συνταγματική τροποποίηση για το διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους, που δεν το έκανε κανένα κόμμα, έτσι. Ναι. Εσείς τώρα, κύριε Βασιλιάδη, πάντως ως ΚΚΕ είστε αραγείς τώρα στην ψηφοφορία, γιατί βλέπετε στα άλλα κόμματα έχουμε λίγο ναι, από εδώ, κάτι περίεργο. Υπάρχουν προβληματισμοί από άλλες βέβαια αφετηρίες. Ναι, έτσι. Άραστε. Δείχνουν τα πράγματα. Οπότε μπετόν. Το ΚΚΕ θα ψηφίσει όχι. Ναι. Βεβαίως τώρα. Εξηγώντας το, ναι, εξηγώντας γιατί. Ναι, εξηγώντας το γιατί. Δεν είναι από διαφορετική εφετηρία. Και σίγουρα με την εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων που λείπουν, όλων των νομικών προϋποθέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβίωση στα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Ωραία. Τώρα, καμιά φορά. Εγώ θα κάνω λίγο το σύμβολο του Βιβλίου, δεν σας πειράζει. Όχι. Καμιά φορά, ακόμα και σε αυτό το ζήτημα, νιώθουμε σαν το ΚΚΕ να είναι σε όλα απέναντι. Ναι. Εντάξει. Ισχύει αυτό? Δεν υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαμε να έρθουμε πιο κοντά? Θα μπορούσατε, δηλαδή λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όχι για μισό, για να ξεκαθαριστούμε. Όχι για να στηρίξετε μια κυβέρνηση, αλλά για να στηρίξετε ένα δίκιο, ένα αίτημα. Δεν θα μπορούσαμε να πάντα, έτσι. Πάντα τα ψάχνουμε αυτά. Ας πούμε, ακόμα και σε αυτό τώρα συζητήσαμε ότι θα ψηφίσουμε επί της αρχής. Δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε σε όλα τα άρθρα κατά. Βλέπουμε αυτά που όντως βοηθάνε, δίνουν μια ανακούφιση στο λαό κλπ. Και αυτά τα μέτρα για την ακρίβεια κλπ. Ψηφίζουμε ότι βλέπουμε θετικό. Δυστυχώς δεν μπορείς να δεις πολλά θετικά. Γιατί άμα σας πω και τώρα, πείτε μου ένα θετικό, θα δυσκολευτείτε να σκεφτείτε ένα θετικό στη Βουλή που θα έπρεπε να τρέξουμε όλοι με χαρά να ψηφίσουμε. Το μόνο που έτρεξε ήταν ο Άδωνης τότε που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι τι είχε κατεβάσει, που έτρεχε με χαρά να το ψηφίσει στη Βουλή. Αν νομίζω την εφαρμογή της κατάργησης των συμβάσεων, το λεγόμενο νόμο Βούρτσι Αξιόλ. Αυτόν έτρεχε με χαρά ο Άδωνης να το ψηφίσει. Και βεβαίως υπενθυμίζω στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, θα δούμε τι ρεκόρ θα γίνει σε αυτή, το 75% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και πάνω από το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Δούμε τώρα το ρεκόρ αυτής της τετραετία. Θερματίσει ο αριθμός. Τη συνένεση. Λοιπόν, τώρα είπατε Άδωνης και έχουμε και αύριο την εκδήλωση στο Παγνί με τον κύριο Κουτσούμπα. Υγεία, δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα. Αυτός δεν είναι ο τίτλος. Βεβαίως. Ναι, όχι τυχαία. Εκεί έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι όλων των υγειονομικών φορέων που είναι σε κινητοποιήσεις. Έχουν γίνει μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλους τους νομούς. Για τα νοσοκομεία, μια κατάσταση τραγική με την υποχρηματοδότηση. Απλά να πούμε, 2 η ώρα είναι. Ναι, είναι 2 η ώρα στο αμφιθέατρο του Παγνί. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση, δεν είναι κλειστή σύσκεψη. Θα έρθουν και εργαζόμενοι και όποιος μπορεί να έρθει 2 η ώρα. Ο στόχος είναι
να μπορέσουν και να μεταφέρουν ξανά. Εμείς τα ξέρουμε βέβαια τα περισσότερα προβλήματα, να τα μεταφέρουν όμως και οι ίδιοι απέναντι στο Γενικό Γραμματέα όλα τα προβλήματα που βιώνουν οι υγειονομικοί, τα νοσοκομεία μας, που είναι υποδιάλυση όπως ξαναλέω. Παρένθεση, πριν λίγο ένας φίλος μιλούσα ο γιατρός και μου λέει: παρετούμε, πάω στον ιδιωτικό, δεν αντέχω άλλο. Ναι. Άλλη μια παρέτηση. Από δημόσιο νοσοκομείο. Τι ειδικότητας? Ορθοπαιδικός. Από ποιο νοσοκομείο? Βγάλω το ρεπορτάζ. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, είμαστε επί του πιεστηρίου. Δεν νόμιζα να έχει πρόβλημα το Βεντιζέλιο. Ναι, μείον ένας. Και ταυτόχρονα αναβάλουμε την αντίληψη του ΚΚΕ για αυτά τα ζητήματα. Πέρα από επιπρόσθετες πρωτοβουλίες, συνεχώς κάνουμε παρεμβάσεις κλπ. Και είμαστε και πρώτοι στους αγώνες, εννοείται. Να δούμε τη συνολική αντίληψη που βάζει το ΚΚΕ, θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία με ευθύνη του κράτους, με κατάργηση του ιδιωτικού τομέα. Και θα πει κανένας, γιατί να μην υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας? Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτό ισχύει για τα πανεπιστήμια μεθαύριο, κάνει έναν ανταγωνισμό στο επίπεδο της αγοράς. Άρα πλέον τα δημόσια και πανεπιστήμια με τα νοσοκομεία, με την οικονομική αυτοτέλεια, ψάχνουν για πελάτες πλέον. Ναι. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και βλέπουμε ο κύριος Γεωργιάδης με τον πρόσφατο νόμο πάει για τα απογευματινά χειρουργεία πλέον. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώνεις αδρά, θα γίνει το νόμιμο φακελάκι που λένε, για να κάνεις μια εγχείρηση. Μα δεν είναι όμως, κύριε Βασιλιάδη, πρόβλημα της ιδιωτικής υγείας, γιατί μιλήσατε για ανταγωνισμό, ότι η μισθή στη δημόσια υγεία είναι τόσο χαμηλή. Ιδού πεδίο δόξης για τις κυβερνήσεις θα τις αυξήσουν. Σωστά, αλλά ουσιαστικά για να σπρώχνουμε, επειδή οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται να εξασφαλίζουν τα μεγάλα συμφέροντα, για να σπρώχνουμε κόσμο στην ιδιωτική υγεία, πρέπει να φεύγουν και οι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία ή να λειτουργούν με όρους αγοράς και τα δημόσια νοσοκομεία, να το πω καλύτερα, γιατί τα απογευματινά χειρουργεία είναι μια τέτοια. Θα μειωθούν οι λίστες όμως. Θα μειωθούν οι λίστες άμα έχουν να πληρώσουν. Εγώ δεν ξέρω πολλούς που έχουν να πληρώσουν. Ήδη ζορίζονται και στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία να κάνουν μια επέμβαση. Ζορίζονται πάρα πολύ γιατί δεν έχουν ούτε τα ελάχιστα. Φέρει τις γάτες από το σπίτι. Το Σάββατο και ο Κουτσούπας θα είναι στα Χανιά, σωστά? Το Σάββατο, ναι. Την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε στην Αστόρια 8.30 ώρα την κεντρική συγκέντρωση που είναι ανοιχτή. Εκεί θα μιλήσουν κι άλλοι άνθρωποι, θα είναι έκπληξη, θα πω εδώ. Οπα. Θα μιλήσουν κι άλλοι άνθρωποι που αποφάσισαν να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, θα κάνουν σύντομους χαιρετισμούς. Όπα, μισό. Εννοείται στελέχη από εδώ, από την Κρήτη. Ναι, από την Κρήτη, ναι. Που ήταν σε άλλα κόμματα και θα πάνε τώρα και έρχονται μεταγραφές, δηλαδή. Έρχονται, συμπορεύονται με το κουκουέ, δεν σημαίνει ότι συμφωνούν σε όλα, έτσι. Ναι. Θα έχουμε τέτοια και στα Χανιά το ίδιο. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, στις 8 η ώρα. 8 η ώρα, είπαμε. Ναι, 8.30 είναι στο Ηράκλειο. Θέλω να μάθω για τις μεταγραφές. Με εμένα θα μου πεις. Αύριο θα γίνει το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Πάντως δεν το περίμενα. Παιδιά, κλειδώστε τις πόρτες. Μάλιστα. Πολλές κινητοποιήσεις και σε πολλούς κλάδους. Είδαμε και τους ξενοδόχους υπαλλήλους, κύριε Βασιλιάδη. Και ανήμερα το Αγίου Βαλεντίνου. Ήταν κινητοποιήσεις. Πολλά τα προβλήματα. Βλέπετε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν χωράνε τους αγρότες. Τελικά δεν χωράνε ούτε τους ξενοδόχους υπάλληλους, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε την υγεία, ούτε την παιδεία. Τι χωράνε τελικά? Τελικά χωράνε τους μεγαλοεπενδυτές. Ναι, αυξήσεις όμως γίνανε. Τα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Μα δεν τα είπε ότι γίνανε αυξήσεις, κύριε Βασιλιά? Ναι, ναι, τις ψάχνουμε να τις βρούμε. Αυξήσεις γίνανε στα ράφια, στα τρόφιμα κλπ. Δίνει αύξηση δηλαδή 3% που λέει ο λόγος, δεν θυμάμαι πόσο είναι, και ο πληθωρισμός κινείται με 12%. Τι αύξησης είναι, μειώσεις είναι. Ναι. Τώρα είπε στους αγρότες θα επιστρέψει, λέει, 80 εκατομμύρια τόσο, δεν είπε? Ναι. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ναι, από τον ειδικό φόρο. Λοιπόν. Το ποσό που επιστρεφόταν πριν το καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, ήταν διπλάσιο. Ναι. Για πείτε μου τη τιμή του πετρελαίου σήμερα σε σχέση με το 2014. Σωστό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Και αυτή η ακρίβεια δεν είναι κάτι που περιφέρεται γενικά. Είναι κέρδη. Δηλαδή, οι ενεργειακοί κολοσσοί έχουν ανακοινώσει δισεκατομμύρια κέρδη. Οι σούπερ μαρκετάδες ανακοίνωσαν πέρυσι 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μα η μάχη έχει ξεκινήσει, κύριε Βασιλιάδη. Yeah. Δεν είδαμε και τον Πρωθυπουργό που πήγαινε και άλλα στελέχη της κυβέρνησης πηγαίναν στα σούπερ μάρκετ. Ναι.
Ναι, ναι, και... Δεν έχουν επιβληθεί και πρόστιμα, κύριε Βασιλιά. Έχουν επιβληθεί και πρόστιμα και πραγματικά έχουν τρελαθεί. Δε. Κάθε μέρα βγάζουν ανακοινώσεις και μειώνουν τις τιμές. 6,47% πάνω έρχεται. Έρχονται αυξήσεις ναι. στα προϊόντα τον επόμενο μήνα. Εντάξει, τους μισθούς πόσο λέει, δεν είδατε. Δεν γράφει κάτι. Δεν γράφει κάτι. Γιατί τι είπε, μόνο για τον κατώτερο μισθό είπε. Ότι θα αυξηθεί 4%, 5% θα δούμε, θα τα ανακοινώσει, δεν το έχει πει ακόμα, τέλος Μάρτη. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό έχει σημασία, για όλα αυτά, 28 του Φλεβάρη, τον ένα χρόνο από την επέτειο, τη τραγική επέτειο των Τεμπών, που προκυρήσεται μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, ακόμα και αν δεν έχει πάρει απόφαση η ΓΕΣΕ, έχουν πάρει μια σειρά ομοσπονδίες, η ΑΔΔΗ, να βουήξει ο τόπος. Γιατί φαίνεται ότι ό,τι κερδίζεις, μόνο έτσι το κερδίζεις. Παράδειγμα άλλο, ακόμα και αυτά τα ψηλά που δίνονται στους αγρότες, δίνονται επειδή είναι στα μπλόκα. Δεν τα είχε γράψει πριν στον προϋπολογισμό, δεν είχαν γραφεί. Μετά από συναντήσεις, κινητοποιήσεις, τώρα έχουν πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, είναι και μια απάντηση. Αυτό λοιπόν, κύριε Βασιλιά, θα σας πει τώρα άλλο, σαν την αντίπερα όχθη, ότι ορίστε, η κυβέρνηση αφού γκράζεται το κοινωνικό αίσθημα, βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους. Ναι, άμα είναι τρεις εβδομάδες το κρύο στα μπλόκα για να τους αφουγκραστεί. Αλλά είναι και μια απάντηση σε κάποιους αγροτοσυνδικαλιστές που άκουσα ότι οι λύσεις δεν δίνονται στα τραπέζια του διαλόγου. Οι λύσεις δίνονται στο δρόμο, κάτω από πίεση, να νιώσει την πίεση η κυβέρνηση, γιατί νιώθει μεγάλη πίεση αυτό το διάστημα. Και είναι ψέμα ότι από τους αγώνες δεν νιώθει πίεση. Νιώθει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εκεί δίνονται οι λύσεις, υπό πίεση. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας. Γι' αυτό λέω ότι 28 του Φλεβάρι έχει ιδιαίτερη σημασία. Και όχι μόνο βέβαια, και οι άλλες κινητοποιήσεις που γίνονται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που πάλι θα τα χρυσοπληρώσει η λαϊκή κοινωνία. Θα υπάρχει τώρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το δημόσιο σχολείο, που θα μπαίνεις από το σχολείο, και η ελάχιστη βάση πληρωμής για αυτούς που έχουν το χρήμα στην τσέπη. Για να μπούμε, πληρώνουμε καλά, ούτως ή άλλως. Έτσι. Μόνο τα φροντιστήρια, κανείς να σκεφτεί, και μόνο τα βιβλία, και μόνο. Κάνουν οι γονείς τρεις δουλειές. Αυτή είναι η ζωή δηλαδή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.